Συναγερμός αλλά Πάσχα έχει σημάνει, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, στην κυβέρνηση, καθώς η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού καθιστά επιβεβλημένη την επιστράτευση και του ιδίου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εν ώψη του 15 Αυγούστου αναμένεται τις επόμενες ώρες να απευθυνθεί προς τους πολίτες, πιθανώς στο πλαίσιο της αυριανής πρωινής τηλεδιάσκεψης με Κυκλίδα, Σιόδρα, Χαρδαλιά, με προφανή στόχο να τους αφυπνήσει. Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τον συνωστισμό σε γάμους, νυχτερινά κέντρα διαστέρασης, αλλά και εκκλησίες εν ώψη του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αναμένονται νέα περιοριστικά μέτρα σε αυτά τα μέτωπα. Ο Πρωθυπουργός θέλει να πιάσει ουσιαστικά το νήμα από την περίοδο Απριλίου-Μαΐου, όταν υπήρξε η χρυσή συνταγή απόκρουσης του πρώτου κυμάτου του κορονοϊού, και θα επιδιώξει να μιλήσει στο συνέστημα των πολιτών, λέγοντάς πως πρέπει να τηρήσουν όλα τα μέτρα που συστήνουν οι ειδικοί. Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει απόλυτο συντονισμό από όλους τους εμπλεκομένους φορείς και σε δραματικό τόνο αναμένεται να προειδοποιήσει πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να πάρει κάθε προληπτικό μέτρο προκειμένου να ανακοπεί η διάδοση του κορονοϊού.